Θα κλείσουμε αυτό το μέρος με μια ζωντανή σύνδεση με Μόναχο, Γερμανίας. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, ο κύριος Μανώλης Κιουγιουμουτζής. Τι κάνετε? Σας χαιρετώ λοιπόν από το Μόναχο. Χαιρετώ εσάς και τους θεατές μας. Με μαντινάδα θα μας έτσι υποδεχτείτε κατά κάποιο τρόπο? Έχουμε κάτι? Όχι τόσο έντονα. Όχι. Μιλήσατε με τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, την καλή συνάδελφο. Έτσι ακριβώς είναι. Η καρδιά της Κρήτης πόσο δυνατά χτυπά στη Γερμανία, πόσο δυνατά? Λοιπόν, θα ήθελα να σας προστοποιήσω ότι όχι μόνο οι Κρήτες, αλλά γενικότερα όλοι οι Έλληνες μετά την αποδημία τους, ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο που τους γέννησε διπλασιάζεται. Και όλες μας οι δραστηριότητες είναι γύρω από την πολιτιστική μας παράδοση, από την διατήρηση, από την μεταλαμπάδευση. Κύριε Κιουγιουμουτζή, στην Γερμανία πόσοι κριτικοί βρίσκονται? Έχετε αριθμό, έχετε εικόνα? Περίπου δεν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα των Κριτών. Οι Έλληνες είμαστε γύρω στους 400.000 αυτή την περίοδο. Ναι. Η Κρήτης πρέπει να είναι ο μικρότερος ο αριθμός από αυτούς. Υπολογίζομαι γύρω στους 20.000 Έλληνες να ζουν σε όλη τη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια, έτσι με την οικονομική κρίση, είχαμε περισσότερους Έλληνες που έφυγαν για το Μοναχό, για την περιοχή σας? Λοιπόν, να σας πιστοποιήσω ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πλέον πτυχιούχοι, καθηγητές, γιατροί, μηχανικοί, μηχανολόγοι επιλέγουν τη Γερμανία για δουλειά, γιατί έχει δουλειές, και έτσι πληθαίνουν. Οι Κρήτες είναι οι λιγότεροι στον αριθμό. Τα επαγγέλματα με τα οποία δραστηριοποιούνται οι κριτικοί στο Μόναχο? Τι να σας πω. Πολλοί απασχολούνται στη βιομηχανία, ξέρετε. Έχουμε όμως και ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε και καθηγητές, γιατρούς. Μα τι λέτε, έχουμε αρκετούς. Η Γερμανία είναι μια χώρα που βοηθάει όσους πηγαίνουν σε αυτήν τη χώρα να εξελιχθούν επαγγελματικά? Γιατί δουλειές υπάρχουν, εξέλιξη υπάρχει. Λοιπόν, αυτό μπορώ να σας το πιστοποιήσω υπεύθυνα και υπόλογα, ότι στη Γερμανία η αξιοκρατία είναι πολύ υψηλά. Δηλαδή, αν είσαστε καλός, ο εργοδότης σας, η υπηρεσία σας θα σας προωθήσει, θα σας προβάλλει, θα σας αναθέσει και διοικητικές δουλειές. Θέλω να μου πείτε ωστόσο, εντάξει, ευκαιρίες θα βρει ένας κριτικός ο οποίος θα βρεθεί στη Γερμανία, αλλά δεν ζει στην Κρήτη και οι αναμνήσεις είναι που κρατούν ζωντανή ακριβώς. Αυτό αρκεί μια επαγγελματική αποκατάσταση από τη στιγμή που ζει μακριά από τον τόπο καταγωγής, από την Κρήτη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε συνηθίσει, εγώ παραδείγματος χάρη είμαι 40 χρόνια απόδημος κριτικός. Ήταν επιλογή δικιά μου, δεν με έδιωξε κανείς. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε δημιουργήσει δικές μας πατρίδες εδώ. Ξέρετε, όπου πόλεις και σύλλογος Κριτών. Η Γερμανία έχει 16 συλλόγους, δραστήριους, υπεδραστήριους. Προσπαθούμε λοιπόν, κουβαλούμε την Κρήτη και την αγάπη μας για αυτήν μαζί μας. Τη μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας μέσω των πολιτιστικών συλλόγων, των εθνικοτοπικών πολιτιστικών συλλόγων, και δεν είναι μόνο οι Κρήτες, είναι όλοι οι Έλληνες. Και δραστηριοποιούμεθα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ το Μόναχο παραδοσιακά ήταν η πρώτη πόλη υποδοχής τότε το 1960, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Καραμανλή, για να μπορούν να ταξιδεύσουν οι Έλληνες και να εργαστούν εδώ. Μάλιστα. Ένα κριτικό γλέντι εκεί στο Μόναχο τι περιλαμβάνει? Για βάλτε μας λίγο στο βιβλίο. Σίγουρα την καλύτερη μουσική. Έχουμε και ντόπιους, αλλά είναι λιγότεροι οι καλλιτέχνες οι ντόπιοι. Επιλέγουμε πάντα σε ένα μεγάλο γλέντι να φέρουμε από την Κρήτη καλλιτέχνες. Και δεν νομίζω να υπάρχει κανένας επώνυμος που να μην έχει περάσει από τη Γερμανία. Όλοι ο ένας με τον άλλον, μία ή δύο ή και τρεις φορές έχουν έρθει. Ποιο φαγητό της πατρίδας έτσι προτιμάτε?
θέλετε να ακούσετε κάτι που μας λείπει ή κάτι που βρίσκουμε εδώ. Κάτι το οποίο σας λείπει. Κάτι... Παραδείγματος χάρη. Οφλιούς. Οφλιούς που βρίσκουν. Κύριε... Γιατί τα υπόλοιπα, τα αντικριστά, τα αρνιά, τα κάνουμε και εδώ. Κύριε Κιουγιουμουτζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να βλέπετε Κρήτη TV. Καλή συνέχεια να βλέπετε Κρήτη TV. Κρήτη μας. Να βλέπετε Κρήτη TV, γιατί είμαστε κοντά στους... Πάντα. Στους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από το νησί και τους δίνουμε λόγο και βήμα και εικόνα. Εκτιμούμε συνεχώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.